να το κάνω, γιατί όλοι εμένα με κοροϊδεύουν, γιατί όταν θα πάμε διακοπές, το ένα το βαλιτσάκι είναι μόνο του γιατρού. Λοιπόν, τώρα, θέλω να μας πείτε, επειδή τώρα ξεκινήσανε με τις αλλαγές της θερμοκρασίας, τις θάλασσες, τις πισίνες, air condition, κλιματιστικά μέσα έξω, τα παιδιά έχουν διάφορες ιώσεις και ιωσούλες, σωστά? Ακριβώς. Ακριβώς. Και η αλήθεια, το φαρμακείο των διακοπών είναι μια ερώτηση που την ακούμε πάρα πολύ συχνά τελευταία. Α, μπράβο. Πείτε μας, γιατρέ μου, τι να πάρουμε μαζί μας για να μην είμαστε υπερβολικοί. Ναι. Όχι, όχι, σίγουρα, χωρίς υπερβολές, είναι αναγκαίο να έχουμε κάποια πράγματα μαζί μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια έκτακτη ανάγκη χωρίς να χρειαστεί να τρέχουμε και να χαλάσουμε και τις διακοπές μας. Σωστό. Οπότε, εξ το νου κάνε, φυσικά, συζητάμε πάντα για τα αντιπυρετικά, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να τα έχουμε μαζί μας. Και είναι καλό να τονίσουμε, ειδικά για μικρά παιδάκια, ότι είναι καλό να έχουμε μαζί μας και αντιπυρετικά σε υπόθετα. Γιατί πολλές φορές μπορεί να μας κάνουν κάποιο εμετό, μπορεί να δυσκολευτούν λίγο να πιούνε κάποιο σιρόπι. Οπότε είναι σημαντικό να τα έχουμε μαζί μας αυτά. Όπως θυμάστε και από την προηγούμενη φορά, είπαμε ότι έχουμε μία έξαρση γαστρεντερίτιδας αυτές τις μέρες. Και γενικά το καλοκαίρι με τις ψηλές θερμοκρασίες, με τις αλλοιώσεις των τροφίμων και με τους ιούς που κυκλοφορούν, έχουμε κάποια συμπτώματα γαστρεντερικά. Οπότε σίγουρα είναι καλό να παίρνουμε μαζί μας κάποια σκευάσματα για περιορισμό των εμετών, για αντιμετώπιση της διάρειας και ηλεκτρολίτες. Τα έγραψε, να ξεγράφω κατάλογο, έτσι. Ναι, όπως τον κατάλογο. Το προσέχω, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο πολύ σημαντικά. Σε θέμα αλλεργίας, οπωσδήποτε έχουμε μαζί μας ένα αντισταμινικό σιρόπι, το οποίο μπορεί να είναι μια αλλεργία από κάποιο τρόφιμο, από κάποιο ποτό ή μπορεί να είναι ακόμα και μια αλλεργία από έντονα συντήματα εντόμων. Mm. Γιατί κακά τα ψέματα, το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλά έντομα, τα οποία αν μας τσιμπήσουν αρκετές φορές μπορεί να αναπτύξουν μια δερματική αντίδραση. Οπότε το αντισταμινικό σίγουρα και κάποιες κρέμες για αντιμετώπιση πρώτα απ' όλα των ηλιακών εγκαυμάτων, κάποιων τσιμπημάτων από έντομα, και μια αντιβιωτική αλυφή και ένα αντισηπτικό σπρέι για τυχόν χτυπήματα, γδαρσίματα, εκνορές. Αυτά είναι τα πιο βασικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν πρώτης γραμμής φάρμακα για το φαρμακείο των διακοπών. Πάρω ένα θερμόμετρο, να πάρω ένα θερμόμετρο μαζί μου, να πάρω ένα τέτοιο, πώς το λέτε ρε παιδιά, όχι επίδεσμο, πώς το λέτε, τσιρότσάκια, να πάρω τσιρότσα μαζί μου. Ναι. Σίγουρα όμως, ξέρουμε και το παιδί μας. Ο καθένας ξέρει το παιδί του. Αν έχουμε παιδάκια τα οποία έχουν ευαισθησία με το αναπνευστικό ή τα οποία με τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας παθαίνουν λαρυγγίτιδες, σε συνεννόηση με τον γιατρό μας είναι καλό να πάρουμε και τα εισπνεώμενά μας και ένα σιρόπι κορτιζόνη. Να πάρουμε και τη μηχανή μαζί μου. Επειδή είναι πιο εξειδικευμένα, σίγουρα πρέπει να το πάρουμε σε συνεννόηση με τον γιατρό μας. Εντάξει. Με ρωτάνε, επειδή είναι πολλά και είναι υγρά, θα μπουν κάτω από τη βαλίτσα, παιδιά, δεν θα μπουν στο... Δεν γίνεται να τα πάρεις πάνω. Απαγορεύεται. Μέχρι 100 ml. Μέχρι 100 ml δικαιούμαστε να τα έχουμε μέσα στο αεροπλάνο και σίγουρα στον τόπο διαμονής θα πρέπει να τα έχουμε σε ένα δροσερό μέρος για να μην αλλοιωθούν τα φάρμακα. Πάντως αυτό μην το γελάτε καθόλου, πραγματικά, γιατί είναι αυτά που μας είπε ο γιατρός, εγώ τουλάχιστον τα έγραψα, είναι 10 πράγματα, δεν είναι πολλά τώρα, μην κάνουμε και... δεν είναι ότι είναι πάρα πολλά, είναι 10 πράγματα. Μη σου τύχει να είσαι στο εξωτερικό και να μην σου δίνουν τίποτα, να μην έχουν τα ίδια που έχεις εσύ και έχει μάθει το παιδί. Δηλαδή το σιρόπι είναι το αντιπυρετικό. Αν δεν είναι αυτό που έχει μάθει το παιδί τη γεύση και μπορεί να του δώσεις κάτι άλλο, μπορεί να μην το πιει και ποτέ. Εγώ, γιατρέ μου, μαζί σας, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Άλλη μια φορά θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα για να σας πω καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.